Γεια σου ακολουθάκι μου, τι κάνεις, είσαι καλά, ελπίζω να είσαι καλά. Είμαι η Χαρή Κλεμαρή και σήμερα θα δούμε μαζί ένα ακόμη βιντεάκι για το πολυπόθητο Fiverr. Οι καιροί λοιπόν είναι δύσκολοι, θέλεις να γίνεις ελεύθερος επαγγελματίας και δεν ξέρεις τον τρόπο, θέλεις να κάνεις voice-over, θες να παρέχεις μια υπηρεσία, όποια και αν είναι αυτή. Στη δική μου περίπτωση ασχολούμαι με τις τέχνες, οπότε παρέχω υπηρεσίες voice acting, UGC, video creation και διάφορα άλλα όπως coaching, δημιουργία portfolio, showreel, βιογραφικού και ηχογράφηση audiobooks και άλλων διαφημίσεων τηλεφωνικών κέντρων, bla bla bla. Αλλά εσύ μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με το δικό σου τρόπο για οποιαδήποτε υπηρεσία θέλεις. Τώρα, για να σε προλάβω και να μην με ρωτάς τι γίνεται με την εφορία και όλα αυτά, καλό θα ήταν να συμβουλευτείς το δικό σου λογιστή για να σου πει, ή τη λογίστρια, για να σου πει τι χρειάζεται να κάνεις ούτως ώστε να δηλώσεις νόμιμα τα έσοδα που έχεις από το Fiverr.com. Για σένα που δεν γνωρίζεις τι είναι το Fiverr, γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Έχω κάνει ήδη ένα άλλο βιντεάκι για το Fiverr, μπορείς να το βρεις εδώ πέρα επάνω, στο οποίο εξηγώ τα πρώτα, τα πιο βασικά πραγματάκια για το Fiverr και στο νέο βιντεάκι σήμερα θα δείτε ουσιαστικά πώς το χρησιμοποιούμε λίγο πιο εξειδικευμένα για σένα που έχεις δει ήδη το πρώτο βίντεο και θέλεις να κάνεις κάποια πραγματάκια παραπάνω. Το απόσπασμα που θα δείτε από εδώ και πέρα είναι από τα μαθήματα που κάνω στο Voice Acting, ένα σεμινάριο ταχύρυθμο στο Hollywood Studio Θεσσαλονίκη, το οποίο θα ξεκινήσει ξανά νέος κύκλος πολύ σύντομα, οπότε follow στα social media για να μπορέσετε να ενημερωθείτε και να έρθετε να το παρακολουθήσετε κι εσείς, είτε είστε στη Θεσσαλονίκη είτε θέλετε να το δείτε online. Αυτά λοιπόν συνοπτικά, πάμε να δούμε μαζί κάποιες περισσότερες πληροφορίες και επανερχόμαστε. Αυτό εδώ είναι το Fiverr όταν έχουμε κάνει ένα λογαριασμό, ωραία, και είμαστε συνδεδεμένοι μέσα. Η πρώτη σελίδα που μας βγάζει είναι αυτή εδώ. Εδώ πέρα έχει πρώτα κάποια πραγματάκια που μπορεί να χρειάζεται να κάνουμε, εντάξει. Είναι σαν τις ειδοποιήσεις στο Facebook, ό,τι το έχω διαβάσει μπορώ να το κλείσω, εντάξει. Τα, το κλείνω. Υπάρχουν ειδοποιήσεις και εδώ πέρα επάνω, όπως πάλι στο Facebook, για μηνύματα που μου στέλνουν και τα λοιπά. Εδώ είναι μόνο τα μηνύματα δίπλα ακριβώς. Έχουμε κάποιο help button, άμα χρειαστούμε κάτι να πάμε εκεί και να αναζητήσουμε βοήθεια. Το προφίλ μου, το κουμπί αυτό που σας έλεγα να το γυρίσω σε αγοραστής και κάποια ακόμα πραγματάκια εδώ πέρα που μπορεί να χρειαστώ. Και τέλος εδώ πέρα πάνω γράφει πόσα λεφτά βρίσκονται μέσα στην πλατφόρμα από δουλειές που έχω κάνει και δεν τα έχω τραβήξει ακόμα. Εντάξει, είπαμε ότι το Fiverr κρατάει 20% προμήθεια από κάθε συναλλαγή μου, οπότε πιθανότατα αυτό κόστιζε 70, ας πούμε, δολάρια και εγώ πήρα 53 και 81, τώρα δεν θυμάμαι τα πόσα ήταν. Και τι κάνει, τα κρατάει για 15 μέρες μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας μέσα στην πλατφόρμα και μου τα ξεκλειδώνει, μου δίνει τη δυνατότητα είτε να τα πάρω στο λογαριασμό μου, στην PayPal, στην τράπεζα, όπου θέλω, είτε να τα χρησιμοποιήσω μέσα στο Fiverr. Εντάξει, μπορείτε να αγοράσετε κάτι εσείς, για παράδειγμα να πουλήσετε ένα voiceover και να αγοράσετε μετά το να το μιξάρετε. Να αγοράσετε το σχεδιασμό της ιστοσελίδας σας, το σχεδιασμό ενός λογότυπου. Επάνω εδώ επίσης υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που έχουν να κάνουν με τα κομμάτια αυτού που προσφέρουμε σαν υπηρεσία. Το dashboard είναι εδώ που βρισκόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, η αρχική μας, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, το τι συμβαίνει στο λογαριασμό μας. Το My Business είναι εκεί που θα βρείτε τις παραγγελίες σας, τις υπηρεσίες σας, το προφίλ σας, τα λεφτά που βγάζετε, όλα αυτά. Στο Growth and Marketing είναι ένα καινούριο κομμάτι που δεν υπήρχε παλιότερα, αλλά μπορείτε να βάλετε πλέον χορηγούμενες διαφημίσεις για τις υπηρεσίες σας, να δείτε σε ποιο level υπάρχετε, να κάνετε το Fiverr Pro, που είναι όπως το Verify στο Instagram και στο Facebook, να δείτε τις επαφές που έχετε από πελάτες και υπάρχουν και κάποια πολύ ωραία σεμινάρια του Fiverr που αν θέλετε τα παρακολουθείτε και κερδίζετε και κάποια, ας πούμε, σύμβολα σαν badges για την παρακολούθησή τους. Κάποια είναι δωρεάν, κάποια είναι με πληρωμή. Και τέλος έχετε τα analytics, που είναι ουσιαστικά για να δείτε πώς πάει ο λογαριασμός σας. Εντάξει, αυτό μπορείτε να τα δείτε και μέσα από τις υπηρεσίες σας. Οι υπηρεσίες λέγονται gigs γενικά και με αυτόν τον τρόπο θα εμφανίζονται και σαν ονομασία εδώ. Τώρα, μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα γενικότερα, αλλά εδώ, ας πούμε, στο dashboard βλέπετε τα βασικά. Πόσο έχω κερδίσει τον Μάρτιο, το οποίο είναι ψέμα, δεν έχει ανανεωθεί, αλλά ok. Ποιες είναι οι ενεργές παραγγελίες που έχω και σε πόση ώρα κλείνουν,
Γιατί υπάρχει ένα χρονόμετρο στο Fiverr. Λες, ρε παιδί μου, ότι εγώ θα σου το παραδώσω σε 3 μέρες. Α, deadline. Μπράβο. Και μετράει ένα ρολόι αντίστροφα. Εδώ, ας πούμε, αυτή η παραγγελία κοστίζει 50 δολάρια και γράφει εδώ ότι πρέπει να την παραδώσω σε 2 μέρες και 20 ώρες. Είναι in progress, δεν την έχω παραδώσει ακόμα και μπορώ εδώ πέρα να πατήσω και να ανοίξει για να τη δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μοιάζει μια παραγγελία, εντάξει, και μετά θα δούμε τις υπηρεσίες και όλα αυτά που αυτά μπορείτε να τα δείτε και στο άλλο το βίντεο. Μια ανοιχτή παραγγελία. Έχει 3 καρτέλες. Έχει το activity, ό,τι συμβαίνει. Τα details, που είναι ουσιαστικά το τι παρήγγειλε ο άλλος από μένα. Παρήγγειλε ένα βιντεάκι. Τα γράφω εγώ και εγώ εδώ πέρα. Παρήγγειλε ένα βιντεάκι μέχρι 30 δευτερόλεπτα, το οποίο θα γράψω εγώ το σενάριο και θα τον αφήσω να το χρησιμοποιήσει σαν διαφήμιση για ένα μήνα. Πόσο κόστιζε? 50 δολάρια. Εντάξει. Στην τρίτη καρτέλα είναι τα requirements, αυτά που του ζήτησα να μου δώσω σαν πληροφορίες, για να μπορέσω εγώ να δημιουργήσω το αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Τον ρωτάω, αυτά θα τα γράψετε εσείς για ανάλογα το τι προσφέρετε. Πες μου σε τι μέγεθος θες το βίντεο. Θες να είναι μακρόσθενο, θες να είναι όρθιο. Τι στυλ θα είναι. Θέλω, λέει, να είναι testimonial, δηλαδή σαν να είμαι εγώ ένας πελάτης του και του δίνω μία κριτική, μία αντίδραση πάνω στο προϊόν του, εντάξει. Θέλεις να έχει τίτλους, θες να έχει υπότιτλους, θες να είναι με ηχογραφημένη φωνή, να είναι με live τον άνθρωπο που μου μιλάει στο βίντεο κτλ. Τώρα αυτό είναι μια άλλη υπηρεσία, δεν είναι το voice over, αλλά ανάλογα με το τι προσφέρετε, γράφει εκεί πέρα και το τι Θα είναι θέλετε. αυτοματοποιημένα ανάλογα με τις υπηρεσίες που δηλώνεις κάθε φορά το κάνεις custom Όχι. για το συγκεκριμένο πελάτη. Έχει το Fiverr τη δυνατότητα να φτιάξεις συγκεκριμένες ερωτήσεις ανάλογα με την υπηρεσία, οπότε Follow-ups, ναι. τις φτιάχνεις εσύ, Ναι. βγαίνουν κάθε φορά οι ίδιες σε κάθε πελάτη και αν χρειάζεσαι κάτι ακόμη, υπάρχει το γράψτε μου, ας πούμε, κάτι παραπάνω που μπορείς να βάλεις για να βάλει ο πελάτης πραγματάκια Okay. ή στο activity εδώ, μέσα στην παραγγελία υπάρχει το chat που συνομιλείται με τον πελάτη σας. Εντάξει, και εδώ πέρα μπορείτε ουσιαστικά να του πείτε ότι φιλαράκι μου, καλά μου τα έγραψες όλα αυτά, σου βγάζει δηλαδή εδώ πέρα όλες τις απαντήσεις του μέσα στο chat, αλλά δεν μου έχεις γράψει αυτό. Εντάξει, αποστολή, μπορείτε να κάνετε και βιντεοκλήση πλέον μέσα από το Fiverr, να επισυνάψετε αρχεία και να προσφέρετε κάτι έξτρα μέσα σε αυτήν την υπηρεσία. Ας πούμε, του συμφωνείτε ότι θα έχει 50 δολάρια αυτή η υπηρεσία, αλλά τελικά σας ζητάει μέσα από αυτά που σας έχει απαντήσει κάτι παραπάνω. Για παράδειγμα, το κείμενο δεν είναι 100 λέξεις και είναι 200, άρα το διπλάσιο. Εδώ λοιπόν πρέπει να πείτε ότι φίλε μου δεν είναι 100 λέξεις που κοστίζει 50, είναι 200, άρα θέλω άλλα 50. Πατάτε εδώ και βάζετε έξτρα. Δηλαδή κάτι που έχετε ήδη έτοιμο σαν υπηρεσία ή κάτι καινούργιο. Έξτρα λέξεις, άλλα 50 δολάρια. Και αυτός το αποδέχεται και προχωράτε ή δεν το αποδέχεται και ακυρώνετε την παραγγελία. Εντάξει. Λοιπόν, πώς λειτουργούν τώρα τα πράγματα. Σας βρίσκει κάποιος, συνομιλεί μαζί σας στο chat, καταλήγετε σε μία συμφωνία και στέλνετε ένα offer. Εντάξει. Ή σας βρίσκει σαν υπηρεσία και κατευθείαν κάνει την παραγγελία, χωρίς να σας στείλει κανένα μήνυμα. Ναι. Λέω, δεν μπορείς να βρεις εσύ αγγελίες στο κουκάλι. Έχουν βάλει ένα άλλο χαρακτηριστικό που μπορεί ο πελάτης να κάνει αγγελία και το Fiverr αυτόματα πλέον βρίσκει ποιοι είναι σχετικοί με αυτή την υπηρεσία και τους στέλνει Την αγγελία. την αγγελία και τους λέει αν θέλετε γράψτε, αν δεν θέλετε μη γράφετε. Απλά όσο δεν απαντάς εσύ σε αυτά, σε θεωρεί ανενεργό χρήστη και δεν σου δίνει δουλειές. Βέβαια μπορεί να σου δώσει και άσχετα πράγματα, εκεί πρέπει να αντιδράτε και να απαντάτε ότι Fiverr αυτό που μου έστειλες δεν το προσφέρω, είναι άκυρο. Για να το εκπαιδεύετε κιόλας, γιατί είναι καινούριο Αλλά χαρακτηριστικό. πρέπει να υπάρχει πάντα αλληλεπίδραση. Ναι, από πλευράς μου αυτό προτείνω. Τώρα, πώς στέλνω εγώ ένα offer, γιατί στην δεύτερη περίπτωση με βρίσκει ο άλλος, πατάει παραγγελία, έτοιμο, εντάξει, ξεκινάει η παραγγελία. Που σημαίνει ότι ξεκινάει και το ρολόι. Προσοχή. Με βρίσκει κάποιος όμως στο chat και μου λέει «Γεια σου, μου αρέσει πολύ αυτό που κάνεις, τι ώρα που περνάμε, τέλεια, μου άρεσες, πάμε να ξεκινήσουμε, ωραία, φίλε, έχεις 48 ευρώ». Ωραία, στείλε μου offer. Υπάρχει λοιπόν στο chat ένα κουμπί τεράστιο, γκρι, λέει «Create an offer».
Το Ναι. πετάω. Λοιπόν, τι κάνει τώρα το Fiverr, μου βγάζει όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες που έχω, εντάξει. Τι είναι, audiobook. Ωραία. Διαλέγω την υπηρεσία audiobook. Come on. Έχεις βάλει διαφορετικά rates ανάλογα με την υπηρεσία ή πάνω κάτω έχεις βάλει rates. Ανάλογα με την υπηρεσία, γιατί ας πούμε το audiobook είναι πιο μεγάλο σε έκταση και δεν μπορούσα να χρεώνω $50% λέξεις, είναι Μια περισσότερη. 300.000 λέξεις, ας πούμε. Ναι. Οπότε το ρυθμίζεις αυτό εκεί. Γι' αυτό και έβαλα άλλη υπηρεσία για τα audiobooks. Εντάξει. Αλλά με είναι κάτι πολύ, ας πούμε τα διαφημιστικά, δεν θα τα βάλω σε άλλη υπηρεσία από τα voice-over γενικά, γιατί συνήθως είναι μικρά σε έκταση και με τον ίδιο τρόπο θα τα χρεώσω. Οπότε, βάζω εδώ ένα τίτλο ουσιαστικά στην παραγγελία που θα κάνω με αυτόν τον πελάτη. Για παράδειγμα, θα γράψω βιβλίο στα ελληνικά του Ξενάκη και παράδοση σε 5 λεπτά. Εντάξει, για παράδειγμα. Και τι κάνω εδώ πέρα, επιλέγω πόσες φορές μπορεί να μου ζητήσει διορθώσεις. Μπορείτε να βάλετε καμία. Μπορείτε να Μέσα σε βάλετε. αυτή τη τιμή, ε. Ναι. Μπορείτε να βάλετε δύο. Μπορείτε να βάλετε άπειρες. Μέχρι να ικανοποιηθεί, εγώ θα σου κάνω διορθώσεις. Εντάξει. Προσοχή. Όσο κάνετε διορθώσεις, το ρολόι γράφει. Το ρολόι γράφει. Δεν Ναι. σταματάει. Λοιπόν. Και ούτε τις πληρώνεσαι έξτρα. Όχι, άμα το έχει βάλει unlimited. Αυτό. Απεριόριστα σε τέτοια σημαίνει απεριόριστα σε αυτή τη στιγμή σου προσφέρω διορθώσεις. Άμα έχει βάλει Σε μία, βρίζουν κιόλα. μία. Και μετά σε πληρώνω για την επόμενη. Εντάξει, αυτό σημαίνει μία ή καμία. Λοιπόν, σε πόσες μέρες θα παραδώσεις? Πολύ σοφή ερώτηση. Σε πόσες μέρες θα παραδίδατε κάτι? Κάτι τι. Κάτι Ναι, τι. Ένα 200 σελίδες, ας πούμε. Ένα. ωραία. Και εδώ πέρα λοιπόν εμπίπτει και το ερώτημα του κάνεις διαφορετική υπηρεσία για το κάθε τι. Ναι, για τα βιβλία θα κάνω διαφορετική υπηρεσία γιατί μπορεί να μου πάρει ένα μήνα. Ενώ ας πούμε δεν μπορώ να βάλω μία εβδομάδα σε κάτι που είναι 10 λέξεις. Εντάξει, γι' αυτό υπάρχει και το offer για να μπορείτε σε ένα πελάτη να στείλετε κάτι πιο custom από αυτό που έχετε γενικά σαν υπηρεσία. Οπότε εδώ κρίνω ότι Γιατί χρειάζονται σίγουρα τρεις όλα τα μέρες. βιβλία δεν είναι ίδια. Ναι, μπορεί να είναι ένα Ενδεχομένω. παιδικό, να έχει 10 σελίδες. Και είναι και εύκολη γραμματική. Μπράβο. Άρα, 3 μέρες και πόσο συμφωνήσαμε, ξέρω εγώ, $450. Εντάξει. Βλέπω εδώ πέρα κάτω και κάποια ακόμα πραγματάκια που μου βγάζει σαν επιλογές που αυτά τα έχετε ορίσει εσείς ότι υπάρχουν σε αυτήν την υπηρεσία. Για παράδειγμα, θα σου κάνω και ένα δειγματάκι για να ανεβάσει την ιστοσελίδα σου για αυτό το βιβλίο. Θα σου ηχογραφήσω και κάποιους ρόλους πιο περίεργους, θα σου κάνω και το editing, θα σου χωρίσω τα κεφάλαια, οπότε θα πάρεις κεφάλαιο 1 αρχείο, κεφάλαιο 2 άλλο αρχείο. Mixing, mastering και θα βάλω και SFX, εντάξει. Όλα αυτά τα περισσότερα σας τα βγάζει αυτόματα το Fiverr σαν προτάσεις, αλλά μπορείτε να βάλετε και δικά σας. Και send offer και του πηγαίνει αυτό εδώ πέρα σαν, όπως το είδαμε πριν. Μπορείς καρέκλα και σκέτη τη φωνή να του στέλνεις και να κάνει αυτός μετά το Ναι, ναι, παιχνίδι ναι. και έτσι. Ό,τι προσφέρει ο καθένας. Οπότε μετά αυτό του εμφανίζεται στο chat με αυτή τη μορφή. Εντάξει. Και αυτός μπορεί να πατήσει αποδέχομαι, να πληρώσει και όλα καλά. Λοιπόν, όταν φτιάχνω μια υπηρεσία, μου δίνει το Fiverr πάρα πολλές δυνατότητες για να περιγράψω το τι κάνω. Ωραία. Και μπορώ να βάλω και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εδώ πέρα είναι τα στατιστικά που σας έλεγα ότι μπορείτε να δείτε. Ας πούμε πόσοι μπήκανε τώρα τον τελευταίο μήνα στο προφίλ μου, πόσοι κάνανε κλικ, πόσοι παραγγείλανε κτλ. Κτλ. Εντάξει. Πρώτη σελίδα. Τίτλος, κατηγορία, hashtags. Εντάξει. Δεύτερη σελίδα. Τιμοκατάλογος. Οπότε, τι πακέτα. Εδώ έχω βάλει ένα πακέτο. 100 λέξεις με 2 διορθώσεις, $50. Εντάξει. Κάθε 50 έξτρα λέξεις, $30. Μέχρι 2.000 λέξεις μου παίρνει 2 μέρες και κάθε 25 λέξεις μου παίρνουν άλλη μια μέρα. Τώρα αυτά τυχαία, έτσι μπορείτε να βάλετε άλλα δεδομένα.
Extra fast delivery. Θέλω μέσα μια μέρα να μου παραδώσεις. Μέχρι 2.000 λέξεις θα μου πληρώσεις άλλα $200 και θα στο παραδώσω σε 24 ώρες. Είναι και κάποιοι που τα θέλουν γρήγορα. Script proofreading. Θα διαβάσεις το κείμενο να μου πεις αν είναι σωστό ή λάθος. Μπορώ να έχω commercial rights, δηλαδή άμα θέλω αυτό το πραγματάκι εγώ να το κάνω διαφήμιση με τη φωνή σου. Πόσο το χρεώνεις έξτρα? $40. Για να κάνω broadcast rights, δηλαδή στην τηλεόραση, σε μέρη που είναι πολύ μεγάλου βεληνικού σου. $120 για να το πάρεις έτσι, αυτό one time, το πληρώνεις και το παίρνει forever. Για να σου στείλω σε υψηλή μορφή το file. Πόσο θέλεις για να συγχρονίσεις το βίντεο με τον ήχο που ηχογράφησες? Θέλω $50 per second. Εντάξει, υπερ minute. Πάλι, σου δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Γιατί μπορεί να σου πει ο άλλος ότι θέλω να είναι sync. Θέλω να είναι συγχρονισμένο. Πόσο θες για να μου χωρήσεις τα αρχεία, ας πούμε, ένα τηλεφωνικό κέντρο και τα θέλω ξεχωριστά. Θέλω επιλογή 1, επιλογή 2, πατάω στο 3, ακούγεται άλλο. Οπότε και αυτό μπορώ να το χρεώσω ξεχωριστά. Θέλω Και άλλο τόσο. χρόνο, ναι. Ναι. Μέχρι 5 αρχεία ξεχωριστά σπασμένα, $20. Commercial rights για ένα χρόνο. Singing parts. Έχω βάλει εγώ τώρα. Αυτά είναι τα έξτρα που δεν είχε σαν επιλογή το Fiverr και τα έβαλα εγώ. Θες κάτι να στο τραγουδήσω, ένα τζιγκλάκι. Θα σου τραγουδήσω με $100 και άλλες 3 μέρες έξτρα από τις 2 μέρες παράδοση που έχουν 50, τα $50. 50 δολάρια με 100 λέξεις. Lyrics, έξτρα. Τηλεφωνικό κέντρο, έξτρα. Εντάξει, ξεκάθαρο. Οπότε, έχω βάλει εδώ πέρα πολύ ξεκάθαρα το τι προσφέρω. Πάμε στην περιγραφή. Είμαι η Χαρίκλια. Αυτό γενικά προσπαθήστε να είναι έτσι πολύ ωραίο. Τι κάνω, κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Μπορείτε να υπογραμμίσετε κάποια πραγματάκια, να πείτε τι γλώσσες μιλάτε, για ποιο λόγο να με διαλέξετε, ποια είναι η εμπειρία μου. Μπάρα, 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 μπάρα. Contact me before ordering. Με bold τεράστια γράμματα. Μπάσκετ. Ναι, μαζί. Ωραία, ωραία. Και πάμε μετά στα frequently asked questions που είπε η Μαρία πριν, ότι άμα εγώ έχω ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό, πώς το ορίζω. Γράψε εδώ. Μπορείς να μου ηχογραφήσεις τηλεφωνικό κέντρο? Ναι, μπορώ. Έχω ηχογραφήσει 1 εκατομμύριο. Τι μικρόφωνα χρησιμοποιείς? Χρησιμοποιώ αυτό και εκείνο και τα άλλα και έχω και αυτή την κάρτα ήχου και ηχογραφώ στο σπίτι μου, το οποίο είναι πολύ καλά μονωμένο. Εντάξει, αυτά όλα μπορείτε να τα βάλετε εδώ ή εδώ στην περιγραφή, άμα θέλετε να γεμίσετε με πράγμα και δεν έχετε τι να γράψετε. Πάει και αυτό. Τέταρτη επιλογή, οι ερωτήσεις που κάνετε στον πελάτη για το τι χρειάζεστε, θέλω να μου πεις το σενάριο, αν υπάρχει, σε τι στυλ θέλεις την ηχογράφηση, και κάποιες πληροφορίες για το στόχο που έχει αυτό το πράγμα που θα σου ηχογραφήσω. Είναι για business, είναι για νανούρισμα, είναι ένα τραγούδι που θες να γράψεις την Είναι αυτή κοπέλα η φόρμα που σου. λέγαμε προηγουμένως πριν. Εντάξει. Όσες ερωτήσεις θέλετε γράφετε. Μπορείτε να βάλετε επιλογή να απαντήσει γραπτός, να απαντήσει από multiple choice και να επισυνάψει αρχείο. Εντάξει. Και βάζετε όσα θέλετε. Και μπορείτε να ανεβάσετε και εξτρά δειγματάκια μετά από το main βίντεο που θα βγαίνει πάντα πρώτο. Κάποια πραγματάκια έξτρα, ξέρω εγώ, το ελληνικό και το αγγλικό version. Φωτογραφίες, PDF, αυτά. Έχει διάφορες επιλογές γιατί κάθε υπηρεσία είναι διαφορετική εδώ. Εντάξει. Πώς παραδίδω την παραγγελία? Εύκολο, είναι 5 λεπτά μας αρκούν. Λοιπόν, μπαίνω μέσα στην παραγγελία που είναι ανοιχτή και τρέχει. Τέρμα πάνω, μου γράφει εδώ, έλα, μου γράφει εδώ το ρολόι, ότι έχω τόσο χρόνο και από κάτω ακριβώς μου γράφει deliver now, παράδοσε, ή κάνε επέκταση του χρόνου παράδοσης. Εντάξει. Αυτό το πατάτε μόνο αν χρειαστεί να κάνετε επέκταση και πρέπει να γράψετε και το λόγο και πρέπει και ο πελάτης να το αποδεχτεί και μπορεί να αργήσει να το αποδεχτεί και μπορεί να βγαίνει αρνητική στον χρόνο. Οπότε προσέξτε αυτό με την παράδοση. Εντάξει. Άμα λείπετε συχνά, αν δεν θέλετε να ηχογραφείτε τα Σαββατοκύριακα, άμα χρειάζεται να πάτε κάπου αλλού για να ηχογραφήσετε, βάλτε περισσότερες μέρες. Μην βάλετε μια μέρα. Πατάω το τεράστιο πράσινο κουμπί Deliver Now και μου βγάζει εδώ να γράψω κάτι. Κύριε Τάδε μου, έτοιμη η παραγγελία σας. Είμαι πολύ excited, βγήκε πάρα πολύ καλή.
Πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Σε περίπτωση που χρειάζεται οτιδήποτε επικοινωνήστε μαζί μου. Θα προχωρήσω στην παράδοση τώρα. Εντάξει, λέω τώρα εγώ. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το τέτοιο. Βλέπετε εδώ πέρα έχω κάποια αποθηκευμένα. Λοιπόν, upload work. Εδώ πέρα θα πατήσω για να επισυνάψω την παράδοση της παραγγελίας. Εντάξει, ό,τι και να είναι αυτό. Το διαλέγω από τον υπολογιστή μου ή από το κινητό μου. Κατεβάστε το στο κινητό σας σαν εφαρμογή. Γιατί όταν σας στέλνουν μηνύματα και σας απαντάτε μετά από 10 μέρες, θα σας γράψει ο αλγόριθμος στα παλιά του παπούτσια και δεν πρόκειται να ανέβετε ποτέ. Επιλέγω αυτό που θέλω να ανεβάσω, upload. Εντάξει, ανεβαίνει αυτό εδώ πέρα μαζί με το κειμενάκι μου. Και έπειτα, μόλις ανέβει και συμπληρωθεί, μπορώ να πατήσω deliver και να το στείλω. Ή να πατήσω save draft και αργότερα μέσα στη μέρα να το στείλω. Εντάξει, τόσο απλό. Okay. Μετά, επιλέγει ο πελάτης αν θα αποδεχτεί αυτή την παραγγελία ή αν θα ζητήσει revision. Άμα την αποδεχτεί όλα καλά, κλείνει, μπορεί να σε βαθμολογήσει, μπορεί να τον βαθμολογήσεις και ξεκινούν να μετράνε 15 μέρες για να αποδεσμευτούν τα χρήματά σου. Αυτά λοιπόν για το Fiverr. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει απορίες ή σκοτεινά σημεία που μπορεί να μην έχουν καλυφθεί ούτε με αυτό το δεύτερο βίντεο. Άφησέ μου κάτω στα σχόλια την ερώτησή σου και θα φροντίσω να κάνω ένα ακόμα βιντεάκι για να μπορέσω να απαντήσω και στις ερωτήσεις αυτές. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες το βίντεο. Like, subscribe και stay tuned για ακόμη περισσότερες νέες πληροφορίες.